stay away from here. Stay away from here now. Don't come in here. Whatever you hear, stay away. No! Πάμε. Έχεις παχύνει και δεν το έχεις καταλάβει. Τι? Το βίζιο σου έχει διπλώσει. Τι είπες? Τι είπες? Πήγα στο σπίτι του το πρωί. Αφού έφυγες. Και το ψυγείο σου ήταν γεμάτο τσένταρ και σάλτσες. Τα πέταξα όλα. Πήγα στο μανάδικο και σου έχω κάνει μερικά ψώνια. Είναι μέσα στο κουτί. Πού έχεις βάλει τις σάλτσες? Σου πήρα αβοκάντο, μπανάνες, βρώμη. No! Βερικόκα, χλάβια, ξενίδια, μαρούλια, μπρόκολο, κουνουπίδι. Άντε ρε που πέταξε όλες τις σάλτσες. Άντε ρε που τις πέταξες όλες. Χλάβια, γιαούρτι με 0% λιπαρά. Το ξέρεις το αβοκάντο και η λίπος. Πρέπει να τρως ένα κάθε πρωί. Μόλις ανοίξεις τα μάτια. Πιστεύω ρε μαλάκα. Πιστεύω. He wants you to shoot him! Απλά τρέχει να σαν La 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 la! Volare, McLaren, Με ξεκάνε να επαναστώ. Τι λέει McLaren? Α, τι λέει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε ακόμα μια Παρασκευή στους Jarfed. Σήμερα, Παρασκευή, συνταγάρα. Είναι βράδυ, θα πει χίλιες φορές. Αν έχει και είναι και σκονισμένο, άμα φάνηκε κάτω στο μοντάζ. Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, συνταγάρες. Σήμερα θα κάνουμε fried fucking fried δύο φορές fried burrito. Μεξικάνικο, μεξικάνικο, βάλε μεξικάνικο. Τώρα ταξίζεις, ταξίζεις, θα τα φοράς. Ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, αν βλέπεις πρώτη φορά Jarfed, βγάζουμε βινταγή, βινταγή, δύσκολο το γυαλί με... Αν βλέπεις για πρώτη φορά Jarfed, βγάζουμε συνταγάρες κάθε Παρασκευή, όπου μπαίνεις, βλέπεις συνταγή, μετά πας description, jarfed.com, την έχουμε και γραμμένη, λογραμμενάδος. Μπαίνεις Instagram. Μπαίνεις Instagram, Jarfed, ακολουθείς, αν θέλεις, αν δεν θέλεις, cool. Έχεις ερώτηση, στέλνεις, απαντάμε. Και αν είσαι καινούριος και σου αρέσει το περιεχόμενό μας, κάνε και ένα subscribe. It's just a button. It's just a button. Πάμε. Περίμενε. Μου χαλάς τα transitions μου χαλάς. Συγγνώμη. Θα κάνουμε ένα μείγμα με κοτόπουλο. Μπορείτε να κάνετε ό,τι μείγμα θέλετε. Ωραία. Εμείς θα κάνουμε σήμερα ένα κοτοπουλέθρο. Θα κάνουμε ένα μείγμα με κοτόπουλο. Με σάλτσες, τέτοια τυριά, ιστορίες, τεκίλες, μπέικον. Θα γίνει ένας χαμός. Θα το ενώσουμε όλο αυτό. Δεν θέλουμε να είναι πολύ υγρό. Και μετά θα το βάλουμε μέσα σε πίτα. Όλο αυτό θα το βάλουμε μέσα σε μια πίτα αλευριού, θα την τυλίξουμε, θα την μπανάρουμε και θα την κάνουμε deep fucking fried. Πάμε να δούμε los helicados. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα με ζωμό κοτόπουλο. Τον έτοιμο το κοτόπουλο, το ζωμό, ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει, το έχουμε ξαναδείξει πώς γίνεται. Ανοίγει το σακουλάκι μέσα στο νερό. Θα το χειροποιήσω. Το χειροποιήσω, ναι. Λοιπόν, οπότε θα βράσουμε τα κοτόπουλα με ζωμό. Θα προσθέσουμε μέσα ό,τι φύρα είχαμε. Έχουμε λίγο καρότο που περίσσεψε. Είχαμε λίγο σέλινο, λίγο κρεμμύδι. Θα συμπληρώσουμε και αυτά μέσα στο νερό. Θα βάλουμε τις κοτοπουλάδες. Και θα βράσουμε από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει το νερό περίπου 15 λεπτάκια. Οκ.
Easy peasy lemon squeezy. Τα πετάω όλα μέσα απλά. Οπότε έχουμε βάλει τα κοτοπουλάκια να ξεκινήσουν να βράζουν. Αν βιαζόμαστε, μπορούμε να τα κλείσουμε ένα καπάκι να επιταχύνουμε το βρασμό. So far, so good. Πάμε για την σάλτσα. Για να φτιάξουμε τη γέμιση τώρα. Λοιπόν, ανάβω μια κατσαρόλα. Βάζω πολύ λίγη λιπαρή ουσία, γιατί θα ξεκινήσουμε με τον μπέικον που είναι λιπαρό, οπότε δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Just a little. Και μόλις ζεσταθεί, θα ρίξουμε τον μπέικον. Θέλουμε να του δώσουμε χρώμα, να ψηθεί, να πάρει χρωματάκι. Και μετά θα βάλουμε κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα. Θα σβήσουμε με τεκιλάδος. Οπότε περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί το λάδι, οπότε θα ρίξουμε το μπέικονάκι μας. Μόλις πάρει λίγο χρωματάκι, πολύ λίγο, θα βάλω μέσα και καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, να ξεκινήσουν και αυτά σιγά σιγά. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θέλουν δηλαδή λίγο το. Κοίταξε, τώρα όταν πάμε στο. Έχει ξεκινήσει, παίρνει χρωματάκι το μπέικον, οπότε προσθέτουμε κρεμμύδι, σκόρδο, καροτάκι. Τώρα θα προσθέσω λίγη ακόμα λιπαρή ουσία να το βοηθήσω. Σύνολο βάλαμε στην αρχή 15 ml και μετά άλλα 15 ml περίπου. Να πούμε εδώ εγώ σε αυτό το σημείο ότι αυτό που βλέπετε κάτω είναι γεύση, δεν είναι καμένο. Μετά που θα βάλουμε τεκίλα θα πάρουμε και τη γεύση και θα ενσωματοποιηθεί. Έχεις γίνει. Μόνο μουσικά πρέπει να πείσω και μπούκλες. Ενσωματοποιηθεί. Όχι. Οι αυτοί που μας βλέπουν στο τράφικ καταλαβαίνουν, μας το είχαν πει πάλι. Ενσωματοποιηθεί. Δηλαδή να ματώσει. Όχι, ενσωματοποιηθεί είναι. Παιδιά, δεν είναι ενσωματοποιηθεί. Είναι ομογενοποιηθεί, λοιπόν. Μάλλον. Η γεύση κάτω. Ξέρετε, 90 ml. Οπότε τώρα σβήσαμε με τα κιλά, την αφήσαμε να την πιει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, θα σταματήσουμε ποτέ. Και βάζουμε μπαχαρικούλια. 1/4 καπνιστή πάπρικα. Και 1/4 chili powder. Εδώ ο Αδάμ θα μας κάνει ένα μάθημα. Τι είναι το chili powder? Λοιπόν, το chili powder δεν είναι η σκόνη κλασική. Το chili που λέμε. Μπράβο. Έχει 1000 άλλα πράγματα μέσα. Μαγκακής και πολύ καλός. Αυτό που είπα ακριβώς, δηλαδή το chili powder όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλες εκπομπές, δεν είναι μόνο chili, έχει και άλλα μπαχαρικά, έχει μέσα τώρα ας πούμε κύμινο, αλάτι, σκόρδο, οπότε δεν είναι ότι θα γίνει καυτερό, έχει και καυτερό μέσα, chili is chili, ok. Θα φύγει από την κάμερα. Και. Για σένα θα σπάω. Και. Τέτοια. Λοιπόν, και σε αυτό το στάδιο βάζουμε λίγο κρέμα γάλακτος. Κάπως έτσι. Θα βάλουμε μέσα την τσιπότλε. Είπαμε αυτό, θα γραφτεί στα υλικά, είναι μισή πιπερικά τσιπότλε χτυπημένη. Από τη μοίρα. Από τη μοίρα. Κακό αστιάκι. Εγώ το περασπίστηκα. Έκανε το σαπόρ, μπράβο. Σαπορτάρα. Με λίγο να ξεκινήσει να βράζει αυτό το μείγμα και θα βάλουμε και τα τυριά. Θέλουμε η σύστασή του να μην είναι υγρή, γιατί θα βάλουμε και το κοτοπουλάκι μόλις βράσει, να δέσει ρε παιδί μου, ναι μεν, άλλα. Να είναι τυρένιο, αλλά να δέσει. Σκέψω τώρα αυτό, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα... κάπως έτσι. Γίνονται οι χωριάτικες πίτες, σκέψω τώρα αυτό ας πούμε, σε φύλλο χωριάτικο, με τεκίλες μέσα και δεις μαζεύεται. Να πας και ένα παραδοσιακό φούρνο να φας πρωινά και γίνεις κατά πρωινά. Οπότε, so far, έχουμε βάλει τα κοτοπουλάκια να γίνονται, να βράσουν. Μπορείτε να βάλετε και μπούτι, ό,τι θέλετε, έτσι. Έχουμε βάλει τη σάλτσα, είναι σχεδόν έτοιμη. Βασικά είναι έτοιμη, περιμένει να αποδεχτείτε το κοτοπουλάκι. Και έχω και τα τυριά, τσένταρ παρμεζάνα, όπου τώρα μόλις ξεψαχνίσω το κοτόπουλο και το βάλω, πριν το βάλω, θα βάλω τα τυριά να λιώσουν. Μας, τα αφαιρούμε. Τα βάζουμε μέσα στον μπολ. Θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν τόσο ώστε να μπορέσω να τα πιάσω με τα χέρια για να τα ξεψαχνίσω, να τα κάνω πουλάδος.
pulled. Ωραία. Και στη συνέχεια θα τα βάλουμε στη σάλτσα. Τώρα, εάν για κάποιο λόγο η σάλτσα μας ξέφυγε και έχει σφίξει πάρα πολύ, μπορούμε να συμπληρώσουμε λίγο από το ζωμό. Από εκεί που έβρεσε το κοτοπουλάκι, να συμπληρώσουμε λίγο μέσα στην σαλτσάδα. Είναι. Λοιπόν, βάζω μέσα και τα τυράκια μου, την παρμεζάνα και το τσένταρ. Και ανακατεύω μέχρι να λιώσουν τελείως. Τώρα σε αυτό το στάδιο μπορούμε να την χαμηλώσουμε τελείως τη φωτιά για να μην πιάσει ο πάτος, μην κολλήσουν. Ξεκινάμε, ξεψαχνίζουμε και το κοτοπουλάκι μας. Άμα καίγεστε, μπορείτε και με ένα πιρουνάκι να ξεκινήσετε να το ξεψαχνίζετε. Δεν θέλουμε να το λιώσουμε τελείως, θέλουμε να το κάνουμε έτσι, ίνες-ίνες. Okay. Τώρα λοσπιρουνάδος το κάνουμε γιατί δεν περιμένουμε να κρυώσει τόσο ώστε να το πιάσουμε τα χέρια, γιατί βιαζόμαστε. Οπότε, επειδή είμαστε φλόροι. Έχουμε ξεψαχνίσει, πάμε και το βάζουμε μέσα στην σαλτσάδος. Ωραία, θα το ανακατέψουμε και θα το ενσωματώσουμε. Τώρα, αν θέλει υγρασία, βάζουμε λίγο από το ζωμό που βράσαμε τα κοτόπουλα. Αν παρά είναι υγρό, το αφήνουμε λίγο να βράσει, να κατέβει. Θέλουμε να γίνει σαν γέμιση. Γεμισάδος. Λοιπόν, αυτή η σύσταση είναι η τέλεια, δηλαδή έχει πιει ό,τι είναι να πιει, είναι τυρένιο, είναι, δηλαδή θα είναι juicy, αλλά δεν θα μας γυαλίσει και την πίτα. Σημαντικό. Σημαντικάδος. Λοιπόν, έχουμε στήσει το setup, είμαστε έτοιμοι και τι έχουμε. Λοσπιτάδος. Πίτα αλευρού. Ό,τι μέγεθος θέλετε. Ιδανικά όχι πιο μικρή. Τσένταρ. Τσενταράδος. Έχουμε πάνκο, αλεύρι, αυγό. Παίζουμε λίγο τα αυγουλάκια. Τσίκι, 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 τσίκι. Και κάμερα στο κοτόπουλο. Τη γέμιση. Επίσης έχουμε βάλει. Επίσης. Περίμενε. Θα το βγάλω. Μην κουνηθείς, μην κουνηθείς. Οπότε έχουμε βάλει λάδι, ηλιέλαιο, ραβοστέλαιο, ό,τι έχει ο καθένα στο σπίτι του, να ζεσταίνεται. Θέλουμε να φτάσει στους 175 και θα βάλουμε τόσο ώστε να κολυμπάει μέσα η τορτίγια. Δεν θέλουμε να είναι λίγο τσίκι τσίκι, θέλουμε να μπει όλο μέσα. Κλάου. Πάμε να ξεκινήσουμε να στείνουμε την πίτα. Βάζουμε τσένταρ. Πάντα θέλουμε λίγο έξτρα τσένταρ. Και παίρνουμε από τη γέμιση. Και βάζουμε, δεν θέλουμε να το φυσκάρουμε, να μην μπορεί να κλείσει. Θα βάλω ένα τσίκι ακόμα. Κλείνουμε τα φτάκια, το γύρω γύρω. Κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ. Ωραία. Και κλείνουμε. Κλείνουμε αυτάκια. Κλείνουμε αυτάκια, γυρνάμε. Και πιέζουμε εδώ πέρα. Παπαπαπαπ, έτοιμο. Βάζουμε μέσα άμα έχει περισσέψει κάτι. Ωραία. That's a concept. Τώρα, ή πηγαίνεις αυγό, αλεύρι, αυγό, φρυγανιά ή αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Απλά επειδή είναι πίτα και δεν έχει καθόλου υγρασία, καλύτερα να πούμε αυγό, αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Προσέχουμε, το κρατάμε και από κάτω να μην ανοίξει. Πάμε στο αλεύρι. Δεν θέλουμε να μείνει πάρα πολύ αλεύρι πάνω, οπότε προσέχουμε, το αλευρώνουμε τόσο όσο και τεινάζουμε. Ξανά στο αυγό και φεύγουμε στο πάνκο. Ωραία, και είναι look like this. Τώρα. Beautiful. Beautiful, πανέμορφο. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα το βάλουμε στην κατάψυξη, να σφίξει ελαφρώς, τουλάχιστον ένα τεταρτάκι. Μπορούμε να το κάνουμε και προετοιμασία, αν θέλουμε την προηγούμενη. Παπ, ψυγείο, παπ, την άλλη μέρα το τηγανίζουμε. Οπότε θα το βάλω τώρα, θα κάνω τα υπόλοιπα. Θα τα βάλω κατάψυξη και μετά 175, la fritese gaon! Καλησπέρα σας. Τα μπουρίτο έχουν κρυώσει, δεν έχουν κρυώσει όσο θα θέλαμε. Okay. Ιδανικά το αφήνουμε μια-δύο ρίτσες να σφίξει, να έρθει, να γίνει. Λοιπόν, το λάδι μας θα πάρουμε μια θερμοκρασία να δούμε αν είναι στους 175. Τέλεια. Θα πέσει και λίγο τώρα μόλις το βάλουμε. Οπότε τώρα παίρνουμε το μπουριτάκι μας, το εμβαπτίζουμε μέσα στο λάδι, μέχρι να πάρει χρυσοκαφέ χρώμα.
Είναι όλα μαγειρεμένα μέσα, δεν μας απασχολεί. Το μόνο που θέλουμε είναι να γίνει crunchy απ' έξω, να το σφάξουμε, να το φάμε. Και κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για ένα πολύ ωραίο beef fucking grilled! Οπότε αυτή είναι η συνταγάρα μας. Το βάλαμε, πήρε το χρωματάκι του, βγήκε, περίπου 3 λεπτά μας πήρε, max, λίγο ίσως να πάρει χρώμα. Ο ήχος είναι απολαυστικός. Όνα σου, εδώ είναι για το όνα σου. Ξανά πάμε όλοι μαζί, όνα σου. Σφάζεις και απολαμβάνεις. Λοιπόν, αυτή ήταν η βιντεάρα μας για σήμερα. Μπουρίτο με κοτοπουλάδος, αρρωστημένο, άρρωστο, ταιριάζει κάργα, κάργα, ένας κουβάς δίπλα, σάουρ κρεμ, γιαούρτι, ό,τι θέλεις. Και κάθε φορά που το βάλεις στο στόμα, σλάου, κράου, σλάου, κράου. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Δεν ξέχασα να πάρω σάουρ κρεμ. Λοιπόν, κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε το βίντεο. Κάθε Παρασκευή ανεβάζουμε συντάγματα. Ραγόρι μου, σε είπα δεν έχω sour cream. Δεν είναι, τι να την κρύψω. Γιατί δεν έχει sour cream. Έχει τη ράτσα, θα πας πέρα. Θα ξινόβαλα. Ξινόβαλα. Να πίνει λίγο. Ξινόβαλα. Θέλω έτσι ξινόγαλο και αριάνι με όλα. Δεν ξέρω τώρα ο κόσμος αν το τρώει. Εγώ πάντως παντού τα κουπανάω. Εγώ πάντως. Εμένα μου αρέσει πολύ το ξινόγαλο, το αριάνι και όλα αυτά. Τρελαίνομαι και είναι must στα γεμιστά. Δεν ξέρω αν είναι... Πείτε μου, όποτε είχαμε γεμιστά, πίναμε και αριάνι. Ο αριάνι από την μπουγάτσα ξεκίνησε, μετά αυτά τα τουρκικά... Ναι, μπουγάτσα. Μπουγάτσα κακά. Μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα με τυρί. Και αριάνι. Και αριάνι. Βέβαια, πάει έτσι. Και με... και με κρέμα, γιατί είναι γλυκό ξινό. Γλυκό ξινό. Sour cream. Παρακαλώ. Πήγα στην Ήπειρο. Στα παπάρια μας. Ήθελα να πει καλή, κάντε like. Λοιπόν, και δοκίμασα μία ακραία πίτα. Δεν την είχα ξαναδοκιμάσει. Την είχα ακουστά και δεν την είχα ξαναδοκιμάσει. Δεν ξέρω αν καταφέρω να την κάνω. Αλλά αν αξίζει να κάνουμε μία πίτα που να μοιάζει έτσι λίγο τζάρφετ και τέτοια, καλά με κοιτάς, είναι γαλατόπιτα. Γαλατόπιτα. Έχεις φάει. Αυτό το γαλακτομπούρικο δεν είναι. Καμία σχέση. Έβαλες και σειράτσα full extra, ε. Ναι. Αριάννη, ήπιες. Δεν ήπια ακόμα, ναι. Ντρέπομαι να κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι η συνταγή μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, μας βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχήν χαιρόμαστε. Είναι κάποιοι που παρακολουθούν και δεν έχουν στη φιλοσοφία τους να κάνουν και ένα subscribe το Δήμο. Εντάξει. Κι εγώ δεν το είχα πολύ επιτυχία αυτό. Να μην λέω βλακίες. Παλιά δεν το έκανα. Εξελίχθηκε το YouTube. Μετά άμα δεκα... γιατί πλέον το παίζει Netflix, ανοίγεις του λέει ποιος χρήστης είσαι. Εγώ πήγα τώρα στο... εγώ δεν λέω και που πήγα. Για πες. Πήγα στη Σάμο. Και τα πιτσιρίκια εκεί πέρα, με τη μία μόλις άκουσαν ότι έχω YouTube, το πρώτο πράγμα που κάνουν ήταν subscribe. Και καμπανάκι. Δηλαδή η νέα γενιά το έχει πιο πολύ, ρε παιδί μου. Να πω για αφού λες και εσύ που πήγες, να πω για εγώ στη Μήλο, να... το Δημήτρη και τον Αντρέα. Το Δημήτρη και τον Αντρέα. Ο Δημήτρης ήταν σερβιτόρος στο γυαλό, μας έβλεπε. Και ο Αντρέας ήταν στο Utopia, ένα κοκτελόμπαρο σερβιτόρος. Δημήτρη και Αντρέα. Και μας είπαν είσαι από το Τζάρφετ και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ο Αντρέας λίγο με μπέρδεψε γιατί λέω βλέπω Τζάρφετ, φουλ και τα λοιπά. Και στο τέλος θα συστηθήκαμε, με ρώτησε πώς με λένε. Λοιπόν. 7-18 λεπτά πήγε. Γεια σας. Γεια σας. Το κλαίγω εγώ. Δεν έχει άρκα.
Για το βίντεο. Δεν έχω ρε μαλάκα, δεν έχω. Πρέπει, είχα μία επέλεξη. Γιατί καλό το ξενόγαλο, αλλά φοβάμαι πότε είναι. Ανάλωση λέει πριν τι 9 του. Έχουμε Πάσχα.